Λόγρες, επειδή ήταν άνεργοι και άστεγοι. Εκείνο το διάστημα εγώ έμενα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου συζούσε με μια γυναίκα. Εμείς δεν μπορούσαμε να μείνουμε με τη μητέρα μου εκεί, δεν δεχόντουσαν άντρες και αναγκαστικά έμεινα με τον πατέρα μου. Που δεν ήταν το καλύτερο για σένα. Δεν ήταν, όχι. Κάποια στιγμή η γυναίκα του πατέρα μου είχε μιλήσει άσχημα για τη μητέρα μου, ήρθαμε σε κάποιο καβγά και μου σήκωσε χέρι, την έσπρωξα, το ένα έφερε το άλλο, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και ο πατέρας μου με έδειξε το σπίτι. Εσύ ήθελες να προστατεύσεις τη μητέρα σου με αυτόν τον τρόπο? Εγώ ήθελα να προστατεύσω τη φήμη της μητέρας μου, γιατί την είχε προσβάλει πολύ άσχημα η γυναίκα του. Και με έσπρωξε, την έσπρωξε, καταλαβαίνετε. Και ο πατέρας μου με έδειξε το σπίτι. Και τι έκανες εσύ? Στην ηλικία των 14, όπως φαντάζεσαι, ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Ήμουνα στον δρόμο 6 μήνες και κοιμόμουν στην κερκίδα ενός γηπέδου. Δεν κοιμόμουν κάθε μέρα, κοιμόμουν μια φορά στις 3 μέρες περίπου. Mm-hmm. Και αυτό ήταν για 2 ώρες. Πόσο καιρό έμεινες έξω? 6 μήνες. Σε αυτούς τους 6 μήνες πώς τα έβγαζες πέρα, τι έκανες? Δεν έκανα τίποτα. 6 μήνες δεν είχα κλέψει ούτε μια μαστίχα. Πώς ζούσες, φαγητό, νερό? Πήγαινα από και που εκεί από τη μητέρα μου και μου έδινε ό,τι μπορούσα από εκεί. Αυτό είναι μια στέγη κακοποιημένων γυναικών, από όσο ξέρω που ζούσε η μητέρα σου, ε? Ναι, και άστεγο. Άρα περνούσε δύσκολα γενικότερα η μητέρα σου και στο παρελθόν με τον πατέρα σου. Και από προβλήματα υγείας που είχε και γενικά. Αυτούς τους 6 μήνες λοιπόν σχολείο πήγαινες ή είχε σταματήσει? Δεν μπορούσα τίποτα να κάνω. Ήμουν τόσο κουρασμένος, τόσο απογοητευμένος από τη ζωή μου που δεν μπορούσα τίποτα να κάνω. Πώς συνεχίστηκε η ζωή σου μετά από αυτούς τους 6 μήνες, τι έκανε? Μετά τους 6 μήνες έκανα την πρώτη μου παράβαση. Δηλαδή? Είχα ξεκινήσει να κλέβω κρουασάν και κοκακόλες για να επιβιώνω. Πήγαινε σε μαγαζιά και ναι, όταν δεν σε έβλεπαν. Είτε άνοιγα μέσα στο μαγαζί και τα έτρωγα, ή όταν μπορούσα τα έπαιρνα κιόλας. Και ήσουν 15 χρονών περίπου, έτσι. 15 χρονών. Είπες έμεινες 6 μήνες στο δρόμο. Μετά τους 6 μήνες πού ζούσες? Είχε βρει η μητέρα μου μια δουλειά προσωρινά και είχε μπορέσει να νοικιάσει ένα σπίτι και μας καναπήρε και. Εσύ πώς ένιωθες γι' αυτό, σαν παιδί? Σαν παιδί είχα σκεφτεί πολλές φορές, ακόμα και να βάλω τέλος στη ζωή μου, δεν άντεχα αυτό το πράγμα που ζούσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως είναι ένα παιδί 14 ετών να είναι μόνο του για 6 μήνες στο δρόμο κάθε μέρα, να μην μπορεί να κοιμηθεί, να φοβάμαι να πάω στιγμή να μου επιτεθεί κάποιος, να μου κάνει οτιδήποτε. Ήμουνα μόνος, μικρός και προστάτευτος έξω στο δρόμο. Και έκλεβες ό,τι μπορούσες να βρεις για να μπορέσεις να ζήσεις, να επιβιώσεις. Πράγματα για να φάω, όχι για να ζήσω. Η πρώτη μεγάλη κλοπή που έκανες πότε ήταν? Στα 17. Τι έκανες? Έκανα ένα όπλο ληστεία σε ένα ψηλικά ψεύτικο. Με αληθινό όπλο? Ψεύτικο. Ψεύτικο. Δεν ήθελα ποτέ να υπάρξει ο κίνδυνος να τραυματιστεί κάποιος που δεν έφταιγε σε κάτι. Σε ηλικία 17 χρονών πώς βρήκες το κουράγιο να κάνεις κάτι τέτοιο? Ήταν, όπως σας είπα, το διάστημα που η μητέρα μου είχε βρει δουλειά για πάρα πολύ λίγο καιρό και όταν σταμάτησε να δουλεύει αρχίσαν πάλι τα έξοδα, αρχίσαν πάλι υποχρεώσεις να τρέχουν, οι λογαριασμοί, τα πάντα. Και έπρεπε κάπως να βοηθήσω. Έβλεπα ότι δεν μπορούσε η μητέρα μου. Είχα τα ανήλικα τα αδέρφια μου τότε που ήταν 15 χρονών ο αδερφός μου, 13 χρονών η αδερφή μου η μικρή. Είχαμε και το πιο μικρό που ήταν 6 χρονών. Mm-hmm. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι ένας απελπισμένος άνθρωπος όταν κινδυνεύει η οικογένειά του κάνει τα πάντα. Και συνέχισες έτσι? Δεν έμεινες μόνο σε αυτό? Όχι, μέχρι να με πιάσουν ό,τι προλάβαινα να κάνω για να επιβιώσει η οικογένειά μου. Ένοπλες ληστείες συνήθως πραγματοποιήσεις? Ναι, πάντα με ψεύτικο όπλο. Πόσες έκανες μέχρι να σε πιάσουν? Στην αρχή είχα κάνει μία. Αποφυλακίστηκα, μπήκα στη φυλακή. Σε βρήκανε, σε πιάσανε? Ναι, ναι, είχα πάει χωρίς κανένα το πρόσωπο. Αποφυλακίστηκα μετά από 15 μήνες και μετά με ξαναπιάσανε για ένα ληστείες. Στο σύνολο οι ληστείες που έχω διαπράξει πρέπει να είναι στις 27. Έχεις καταδικαστεί και για βία απέναντι στον πατέρα σου? Ναι, ξέχασα να σου πω ότι στο διάστημα το οποίο ήμουν άστεγος, κάποια στιγμή δεν άντεξα άλλο και είχα σκεφτεί ακόμα και να σκοτώσω τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά που περνούσε στην ηλικία των 14. Για τους 6 μήνες που κινδύνευα να πάω στιγμή να με σκοτώσει κάποιος στον δρόμο και να μου κάνει το οτιδήποτε. Όχι μόνο να με χτυπήσει, να με κλέψει, να μου κάνει το οτιδήποτε. Θεωρείς ότι δεν σε αγαπούσε, δεν σε θεωρούσε δίπλα του παιδί του? Δεν θεωρώ ότι δεν με αγαπούσε, είμαι σίγουρος. Όπως και τα υπόλοιπα αδέρφια μου και η μητέρα μου. Ποτέ δεν νοιάστηκε για κανέναν και απλά μας παράτησε όλους. Πόσα χρόνια συνολικά ήταν η τελευταία σου ποινή για την οποία ήσουν και μέσα? Κατά συγχώνευση οι ποινές μου θα είναι στα 25. Κάποια στιγμή μέσα στις γιορτές πήρες άδεια από τη φυλακή για να πας στο σπίτι σου, αλλά δεν επέστρεψες, έτσι? Πήρα την πρώτη άδεια, επέστρεψα τον Οκτώβριο. Και στη δεύτερη άδεια που πήρα, βλέποντας πάλι την τραγική κατάσταση που ήταν η οικογένειά μου, δεν μπόρεσα να γυρίσω πίσω. Και
ψυχολογικά δεν το άντεχα. Η μητέρα σου με την οποία μιλήσαμε μας ανέφερε ότι δεν ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο το έκανες, δεν πιστεύει ότι είναι για τα οικονομικά. Δεν θα έλεγα ποτέ στη μητέρα μου ότι δεν γύρισα στη φυλακή για κάτι τέτοιο, γιατί θα είχα θετύψει. Οπότε δεν γύρισες πίσω στις φυλακές και τι έκανες? Επιβίωσα λίγο καιρό όσο άντεξα. Έμενα με την κοπέλα μου στην εστία που με συνέλαβα, στη Λάρισα στα ΠΕΙ. Αυτή την κοπέλα πού τη γνώρισες? Ήσουν μέσα 3 χρόνια. Μιλούσαμε αυτό το διάστημα όσο ήμουν μέσα μέσω Facebook. Ήταν μια γνωριμία μέσω Facebook, ε? Την ήξερα και πιο πριν, αλλά αρχίσαμε να μιλάμε τα τελευταία 2 χρόνια που ήμουν μέσα. Ήξερε ότι εσύ είσαι στη φυλακή όταν δεν μιλούσατε? Δεν το γνώρισα. Όταν πήγες και τη βρήκες εσύ στο ΤΕΙ? Έμαθε για μένα όταν παίξαν το πρώτο βίντεο στις ειδήσεις με τη χειραψία. Εκείνη την ημέρα είχα πάρει τηλέφωνο 2 φίλους μου και τον ζήτησα από τον έναν αν μπορεί να έρθει να με πάρει από την Λάρισα και να με μεταφέρει στην Κατερίνα. Το παιδί, είμαστε χρόνια φίλοι, δέχτηκε και ήρθε να με πάρει μη γνωρίζοντας το τι έχω εγώ στο μυαλό μου να κάνω. Με μετέφερε στην Κατερίνη, κάτσαμε, μιλήσαμε λίγο, είχα πολύ καιρό να το δω, με άφησε με μία φίλη μου εκεί πέρα και στη συνέχεια το χαιρέτησα, ενώ εγώ πήγα να τελέσω την πράξη. Ήθελες να κάνεις ακόμα μια ληστεία? Ναι. Όσο εγώ πήγα να τελέσω την πράξη, όπως φεύγανε, για να γύρω στα σπίτια του στη Θεσσαλονίκη, του σταμάτησε η αστυνομία. Για απλή εξακρίβωση. Αυτό το διάστημα, εγώ έκανα τη ληστεία μες στο μαγαζί. Τα παιδιά τους αφήνει η αστυνομία και παίρνουν τον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη. Φεύγουν κανονικά. Εγώ έχω κάνει τη ληστεία, έχω διαφύγει μεταξύ, έχω πάει στο διπλανό χωριό, έχω πάρει το τρένο και έχω φύγει στη Λάρισα. Όπως φεύγαν τα παιδιά, τους ξανασταματάει η αστυνομία και τους παίρνουν μέσα. Και αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το λόγο, επειδή τα παιδιά απλά με πήραν από τη Λάρισα και με φέραν στην Κατερίνη, αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενοι για συνεργεία σε ληστεία. Η μητέρα μου στεναχωριέται πάρα πολύ για αυτά που τραβάω και εγώ το τραβάω δίκαια. Έχω κάνει τις πράξεις και πληρώνω για αυτές. Οι οικογένειες των 2 παιδιών όμως δεν φταίνουν σε τίποτα να τραβήξουν όλο αυτό το μαρτύριο για κάτι που δεν έχουν κάνει τα παιδιά τους. Η ληστεία που έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο από το βιντεάκι που είδαμε με τη χειραψία. Όταν μπήκα στο κατάστημα για να κάνω την πράξη, ο υπάλληλος ήταν πάρα πολύ αγχωμένος. Τον είχε πιάσει πανικός. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πείραζα ποτέ κανένα. Ποτέ. Γι' αυτό και πάντα πήγαινα με ψεύτικο όπλο. Αν δεν μου δίναν τα λεφτά, έφυγα. Μόλις τον είδα να αγχώνεται, του είπα: έλα εδώ, αδερφέ, ήρθε, του λέω: δώσε μου το χέρι σου. Μου δίνει το χέρι, του λέω: μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξω. Ηρέμησε, του λέω: δεν ήμουν αληστής. Με έκαναν οι ανάγκες και οι συνθήκες της ζωής μου. Δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό. Απλά είναι ένας τρόπος για να επιβιώνω, χωρίς να πειράξω ποτέ κανένα. Εκεί ηρέμησε λίγο και του λέω: να ξέρεις, του λέω: κλέφτες δεν είμαι εγώ. Κλέφτες είναι η πολιτική και οι τράπεζες. Αυτό ακριβώς το είχα πει. Και έφυγα. Και όπως είπαν, κράτησα και την πόρτα να μπει μια κοπέλα μου. Αυτά τα χρήματα, τι τα έκανες όλα αυτά που έβγαλες? Έμενα στη Λάρισα. Τα ταξί για να με μετακινήσουν από την κάθε ληστεία που έκανα, γιατί πάντα έφευγα μεταξύ, μου παίρνανε μεγάλα ποσά, επειδή ήταν και αργά το βράδυ. Και αν σκεφτείτε ότι έπαιρνα 200 με 300 ευρώ από την κάθε ληστεία, τα 130-140 ευρώ μου φεύγανε στα ταξί και στα τρένα, τα εισιτήριά μου. Και μου μένανε ίσα ίσα για να φάω και για να τρώω η οικογένειά μου. Παίρνα κάποια φάρμακα που χρειαζόταν η μητέρα μου που ήταν άρρωστη, κάποια φάρμακα για τον αδερφό μου, ο οποίος είναι άρρωστος, και προσπαθούσα να βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο. Αισθάνομαι καταρχήν άσχημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για 2 λόγους. Έχω 2 φίλους μου στα κρατητήρια μαζί μου που είναι άδικα μέσα στη φυλακή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Ποιος άνθρωπος κάνει κάτι τέτοιο και αισθάνεται καλά? Ζητάω συγγνώμη επειδή οι συνθήκες της ζωής μου με οδήγησαν στο να κάνω αυτές τις πράξεις. Είναι απλή πάλι, δεν μου έφταιγαν σε κάτι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Σ' ακούω έντονα φορτισμένο. Έντονα συγκινησιακά φορτισμένο. Είμαι χαρούμενος όταν πηγαίνω να κλέψω τον υδρότα άλλων ανθρώπων. Τελικά τι σε οδήγησε σε όλο αυτό? Όλοι λένε ότι είναι η παραβατική συμπεριφορά μου. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι η απόρριψη που έζησα και γενικά όλα αυτά.